Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το μεσημέρι στο νοσοκομείο Καβάλας οι νοσηλευτές με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή. Ωστόσο, τα πολλά προβλήματα του χώρου της υγείας αναγκάζουν τους νοσηλευτές να αξιοποιήσουν αυτή την ημέρα ως διαμαρτυρία στη συνεχή υποβάθμιση της υγείας. Στην ανακοίνωσή τους αναφέρεται χαρακτηριστικά: διεκδικώντας την αξιοπρέπειά μας, ανθρώπινη και επαγγελματική, γιορτάζουμε τη φετινή επέτειο στην κεντρική είσοδο του νοσοκομείου για την βελτίωση των εργασιακών μας συνθήκων, το δικαίωμα της αξιοπρεπούς αμοιβής και διαβίωσης και την ανατροπή όλων των μνημονιακών πολιτικών που υπονομεύουν τη ζωή μας. 12 Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα των νοσηλευτών, ημέρα η οποία καθιερώθηκε ως ελάχιστη ηθική ανταμοιβή στους νοσηλευτές στο δύσκολο έργο που επιτελούν παγκοσμίως. Βεβαίως, στη χώρα μας αυτή τη στιγμή ζούμε μια κατάσταση πρωτόγνωρη στο χώρο της υγείας, η οποία δεν συναντάται σε καμία μα καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Σε ένα σύστημα υποχρηματοδοτούμενο και υποστελεχωμένο, οι νοσηλευτές καλούνται να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο έργο τους. Εμείς σήμερα επιλέξαμε να μην κάνουμε κάποια άλλη εορταστική εκδήλωση παρά αυτή τη διαμαρτυρία την οποία βλέπετε, για να τονίσουμε περισσότερο τα προβλήματα που μας απασχολούν αυτά της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης, και βέβαια να σας θυμίσουμε ότι 5 μήνες και μέχρι σήμερα συνεχίζουν οι νοσηλευτές, αυτούς που υποτίθεται ότι ηθικά τους ανταμείβουν, να τους έχουν απλήρωτους για την εργασία τους. Τις νύχτες, τις αργίες, τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, το Πάσχα. Είμαστε απλήρωτοι και δεν έχει δρομολογηθεί κάποια διαδικασία προκειμένου να πληρωθούμε. Το λουλούδι, τι σημαίνει? Το λουλούδι είναι ένα μικρό δώρο από το σωματείο στους νοσηλευτές, στους συναδέλφους μας. Έχετε σκοπό να συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις? Ναι. Εχθές ακούσαμε ότι οι γιατροί έχουν ανταλματοποιηθεί κάποιες από τις οφειλές που, ναι, είχαν σε εφημερίες και στις 27 του Μαΐου θα πληρωθούν. Ισχύει. Τι γίνεται με τους νοσηλευτές? Εμείς δεν έχουμε κάποιο νεότερο, δεν υπάρχουν χρήματα, δεν έχουν πιστωθεί τουλάχιστον τα χρήματα σε εμάς. Έτσι κι αλλιώς από την προηγούμενη εβδομάδα σε Γενική Συνέλευση αποφασίσαμε και ξεκινήσαμε τη διαδικασία με συλλογή υπογραφών ώστε να προχωρήσουμε σε επίσκεψη εργασίας. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και μέχρι τέλος του μήνα, εάν δεν υπάρχει κάποιο νεότερο, θα προχωρήσουμε. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι το όλο θέμα των οφειλόμενων δεδουλευμένων αφορά σε 2 χρονικές περιόδους. Η μία είναι μέχρι και το 2014, τα οποία γι' αυτά έχει ψηφιστεί μια σχετική διάταξη που αφήνει ένα νέο περιθώριο, δηλαδή δεν χάνονται τα χρήματα. Και υπάρχει και το 2015, οι αμοιβές του 2015, για τις οποίες δεν έχουμε κανένα νεότερο. Οπότε, είτε καταβληθούν τα χρήματα του 2014, είτε όχι, εμείς, και δεν υπάρχει κάποιο νεότερο για το 2015, εμείς θα προχωρήσουμε σε επίσκεψη εργασίας. Γεγονός είναι ότι το νοσοκομείο δεν έχει το προσωπικό που θα απαιτούνταν για να είναι 100% η πληρότητά του. Οι ελλείψεις σε τι ποσοστό? Οι ελλείψεις αγγίζουν, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη παγίδα. Λογικά οι περισσότεροι θα θυμάστε ότι ξημερώματα πρωτοχρονιάς του 2013 ήρθε νύχτα, βγήκε μάλλον στην δημοσιότητα νύχτα, ένας οργανισμός του νοσοκομείου, όπου οι θέσεις οι οργανικές υπέστησαν κούρεμα. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία που σήμερα, αυτά που ενδεχομένως και η διοίκηση του νοσοκομείου και από το Υπουργείο διαραίονται προς τα έξω, είναι πλασματικά. Είναι αποτέλεσμα ενός μνημονιακά κουρεμένου οργανισμού που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της λειτουργίας του νοσοκομείου. Άρα λοιπόν τα ποσοστά των ελλείψεων που βγαίνουν προς τα έξω δεν έχουν καμία ισχύ. Οι ελλείψεις αγγίζουν το 40 με 45% σε όλες τις θέσεις, οι πραγματικές ελλείψεις.